Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live επεισόδιο της Μαρμελάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε και εσείς που μας ακούτε από το σπίτι. Πάμε να υποδεχτούμε λίγο στη σκηνή τα άτομα που θα παρευρεθούν σε αυτό το επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε με το έτερο μέλος της Μαρμελάδας, το Στέλιο Ανατολίτη. Δώστε ένα χειροκρότημα. Και φυσικά το super duper guest, παλιά καραβάνα του stand-up, ηθοποιό, κωμικό και όλα αυτά, Δημήτρη Δημόπουλο! Και περιμένουμε λίγο μέχρι να κάτσουν, να αλλάξουν σκαμπό, υπάρχει μια υψομετρική διαφορά. Δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει οπτικά αυτή τη στιγμή, αλλά ευτυχώς αυτοί που ακούν το επεισόδιο δεν βλέπουν τι συμβαίνει, οπότε όλα καλά. Λοιπόν... Και καθίσατε, είστε άνετα. Αγάμι σου. Δεν το είπε σε μένα, στο μικρόφωνο το είπε. Εγώ μεταφράζω για αυτούς που ακούνε και δεν βλέπουν. Σαν να κάνω περιγραφή σε κάποιο περίεργο άθλημα είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα στη ζωντανή ηχογράφηση της Μαρμελάδας Φράουλας, του podcast Μαρμελάδα Φράουλα, εδώ στο κατάμεστο κλειστό στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτός ο χαμός που ακούτε είναι επειδή αντέδρασαν μόνο οι μπροστινές θέσεις στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τώρα είναι που θα αντιδράσει όλο το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και οι 15.000, γιατί εντάξει δεν το γεμίσαμε, αλλά και 15.000 είναι okay. Είναι το κλειστό και συγγνώμη για αυτούς που έμειναν έξω, γιατί λόγω COVID δεν μπορούσαμε να... Είναι σαν την Τζέλση που δεν μπορεί λόγω Αμπράμοβιτς να έρθει κόσμο στο γήπεδο και αυτά. Έχουμε ό,τι είπες περίπου... θα πω ναι. Ναι, ναι, okay. Λοιπόν, έχω ξανακάνει ένα αστείο στο προηγούμενο live που ήταν ο Δημήτρης Χριστοφορίδης καλεσμένος, το ότι έτσι όπως καθόμαστε, που πάλι δυστυχώς αυτοί που μας ακούνε δεν μας βλέπουνε, αλλά καθόμαστε πάνω στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν να παίζουμε μουσική ή σαν να είμαστε στο ραντεβού στα τυφλά με τη Βάσια Τριφύλλη. Οπότε... Χάρη μου! Ελπίζω εμένα που με έχετε βάλει στη μέση να μην εννοείτε ότι με το ντουβάρι που χωρίζει. Όχι. Όχι, όχι, είσαι υποψήφιος. Επίσης, να πούμε ότι όποιος δεν ξέρει το ραντεβού στα τυφλά, γιατί είναι κάτω από 40, ξέρω εγώ πλέον, δεν ξέρω πότε είχε γίνει, να πούμε ότι ήταν μια εκπομπή, ένα φορμάτ που ήρθε από το εξωτερικό, νομίζω, γιατί υπήρχε στο εξωτερικό. Μην μου παίρνεις το μικρόφωνο, άνθρωπε. Φτιάχνω, ρε άνθρωπε. Αυτό βασικά, κάπως, ήτανε, αυτό... ήτανε σαν το Tinder σε οικοδομή. Ναι. Όπου έκανε swipe τείχους. Και ήταν η Βάσια Τριφύλλη παρουσιάστρια. Α, δεν θα το χτίζα ποτέ αυτό. Μάλιστα. Οπότε μικρή... θα ήθελα να υποδεχτούμε στη σκηνή τη Βάσια Τριφύλλη για να παρουσιάσει... Όχι, πες την ήθελα. Όχι, θέλω να πω ότι μια μικρή πτέρυγα του σεφ χειροκρότησε... Και όχι ολάκερη, αλλά εντάξει. Κάναμε το δημογραφικό μας πάντως, ναι, ναι, αυτό. Okay. Οπότε είχα μια ιδέα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Βάσια Τριφύλλη, εντάξει, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ζει. Ναι, όχι. Okay. Είπα σήμερα, δεν είπα γενικά. Ναι, καλά, αν δεν ζούσε, πάλι το σήμερα ισχύει. Βέβαια δεν ξέρουμε ναι. Πότε το ακούτε, οπότε γκουγκλάρετε. Δημήτρη μου! στα σουπεράκια που βγαίνουν κάτω από το ραντεβού, ρε παιδί μου, στο Δημήτρη ναι. Γράφει παρολίγο στο Art Hollywood. Όχι, αυτό βγαίνει στα παρατράγουδα. Λοιπόν, οπότε είχα την ιδέα να είμαι εγώ ο υποψήφιος γαμπρός ή νύφη, τέλος πάντων αυτός που αποφασίζει και διεκδικεί. Και, βασικά, όχι, εσείς είστε αυτοί που διεκδικούν και εγώ θα είμαι το... Πόσο ήθελες να το ζήσεις αυτό. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, το έχεις σκεφτεί πολύ καλά. Ναι. Εγώ θα
είμαι που με διεκδικούν δύο. Εντάξει, ξέρουμε Δημήτρη ότι θα ήθελα στη θέση μου, αλλά εγώ έγραψα τις ερωτήσεις, οπότε εγώ θα είμαι αυτός. Okay. Εμένα ήρθανε. Ναι. Φαντάζεσαι να δούμε αυτό. Να πήγαινε σε κάποια βάση ένας υποψήφιος ο οποίος ήταν συγγραφέας και να πήγαινε στη βάση και να λέει: Κοίτα, έχω γράψει ερωτήσεις, κάτσε λίγο. Εν τω μεταξύ, τους τις γράφανε νομίζω. Ήταν full στη μέρα. Ρε μου, ναι, ήταν τέτοιο. Σκρίπτη δράμα. Ναι, 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 ναι. Καταρχάς από ότι έβαλα να δω επεισόδιο πώς είναι λίγο και είχε φοβερή τριπλέτα Πανταζής, Γονίδης και Καράς. Οι οποίοι κάναν τι. Οι οποίοι ήταν υποψήφοι γαμπροί και η κοπέλα, ας πούμε, κάθε φορά άκουγε και ένα τραγούδι Γονίδη που δεν έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου γιατί ήταν το 1992 και δεν ήταν όλα τα τραγούδια του γνωστά. Και ό,τι θέλανε να πουλήσουν σαν τραγούδι το παίζανε στην εκπομπή. Τύπου έλεγε μωρό και έπαιρνε ένα τραγούδι με μωρό, ας πούμε. Αμά γινόταν ήταν ένα μικρό καράβι. Ναι, φέτος, το 2022, δηλαδή 30 χρόνια μετά Χριστός και Παναγία. Αλλά γινόταν. Έχει γίνει, κάτω, έχει κάτω από το Γονίδη θα έγραφε πλέον ζωγράφος. Ή πεφωτισμένος. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα ότι έχει γίνει με τον Μάρκο Σεφερλή. Πρέπει να το πω αυτό σε αυτό το επεισόδιο, έτσι. Έχει γίνει. Τι okay. Να πεις. Έχω ετοιμάσει ερωτήσεις. Εγώ είμαι η κοπέλα, αυτός ή αυτή, ωραία. Και είναι αυτό που σου λέει βάση τριφύλλα, ωραία, τι έχεις να ρωτήσεις στους υποψήφιους, εντάξει. Οπότε, ξεκινάω. Εδώ έχω κάτι ερωτήσεις για τον Δημήτρη εντωμεταξύ, άσχετο, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Δημήτρη. Όχι, δεν ξέρω το όνοματά σας, ψέματα. Νούμερο 1. Είσαι νούμερο 1, είσαι νούμερο 2. Okay. Πάντως, εσύ είσαι. Πρώτο καλεσμένος. Εσύ είσαι αυτός που τον διεκδικούνε και εμείς είμαστε τα νούμερα. Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Σαφέστατο. Ωραία. Ερώτηση νούμερο 1. Και δεν θα κάνω γυναικεία φωνή προφανώς, δεν είμαστε ο Σεφερλής. Μισό λεπτό. Το νούμερο 1 ήταν κλητική ή αύξονα αριθμός. Δεν έχω ερώτησης. Ιδέα τι λες. Με προσφώνησες. Εγώ ήρθα εδώ για να βρω γαμπρό. Ερώτηση νούμερο ένα. Ερώτηση κόμμα νούμερο ένα ή ερώτηση νούμερο ένα. Πρώτη ερώτηση. Όχι, άνθρωπε νούμερο ένα. Ωραία, να είμαστε σαφείς. Το νούμερο δύο δεν θα έκανε ποτέ τέτοιες ερωτήσεις. Και όταν θα είμαστε μαζί... Στη λίστα του σούπερ μάρκετ θα λέω πάρε τυρί, δεν θα εννοώ έναν άνθρωπο από τη Λάρισα. Γι' αυτό το νούμερο 2 είναι νούμερο 2. Ναι. Τι μπιφ ήταν αυτό χωρίς... Λοιπόν, καταρχάς μην μιλάτε μεταξύ σας, θα φέρω τον Χατζηνικολάου να κάνει τον συντονιστή αν συνεχίζετε έτσι. Να πάμε λίγο στην πρώτη ερώτηση επιτέλους, οκ. Okay. Θα πάρει 2 ώρες αυτό, δεν υπάρχει θέλος. Νούμερο 1, άνθρωπε. Είναι 4 το απόγευμα, έχω τη μέση μου και πρέπει να βγούμε ραντεβού. Πού θα με πήγαινες? Εγώ κάνω ότι δεν βλέπω τώρα, έτσι υποτίθεται. Έχουμε το... Ναι. Συγγνώμη, αν ήταν το ραντεβού στα τυφλά με έναν δολοφόνο... Εντάξει, το νούμερο 2 είναι Ανατολίτης, ρε παιδιά, το καταλάβαμε, εντάξει. Αλλά αν ήταν ραντεβού στα τυφλά με έναν δολοφόνο, θα έλεγες έχω τη μέση σου. Συγγνώμη, νούμερο 1, μπορείς να απαντήσεις, σου επιτρέπω. Ωραία. Θυμάσαι την ερώτηση. Είναι 4 το απόγευμα. Ναι. Έχεις τη μέση σου. Ναι. Και είναι να βγούμε ραντεβού. Ναι. Τι θα κάνω? Αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Ναι, πού θα με πήγαινες. Πού θα σε πήγαινα. Ναι. Λοιπόν, πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα έμπαινα να δω ποια είναι τα εφημερεύοντα φαρμακεία, ώστε μαζί με την ανθοδέσμη που σου έχω ήδη αγοράσει από χτες, να πάρω μία θερμαντική αλυφή. Δεν λέω όνομα γιατί δεν μας τα έχει χώσει κανείς για να πω όνομα. Την οποία, με πάρα πολύ απαλές κινήσεις, θα σου άπλωνα, τραγουδώντας σου, τα πιο ερωτικά τραγούδια των Take That. Εξαιρετική απάντηση. Άρα είμαι τσίπης και θα πέμενα με σπίτι σου. Το κατάλαβα αυτό, αλλά τουλάχιστον έχεις... θα φέρεις κρέμα. Ναι, εννοείται. Νούμερο και 2. Και άνθη. Νούμερο 2. Χτεσινά. Είχαμε και δουλειές. Κάποιοι θα λέγανε ότι προνόησα. Αλλάζω συντονιστή και φέρνω το μικρούτσικο.
Που ζει κιόλας, εντάξει. Οπότε... Όπου προκύπτει ότι το νούμερο 1 και το νούμερο 2 είχαν σχέση παλιότερα και συναντήθηκαν τυχαία και βγάζουν όλο τους τον μπιφ τώρα. Σε φάση, εσύ εδώ. Okay. Τώρα θα υποθούν όσα δεν έχουν υποθεί. Λουλούδια εσύ, ένα γιούκα εγώ. Αυτή είναι η απάντησή σου. Να δούμε αν αυτό το γιούκα θα το φροντίσεις τόσο ώστε να μην πεθάνει όπως η σχέση μας. Εντάξει, μπορεί να πάρω μια αλόη που μπορεί να επαλείψει. Λοιπόν, παιδιά, θα το πουλήσουμε στο HBO αυτό το επεισόδιο. Θέλεις, συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω. Εγώ λέω. Ναι, μου κάνεις την ίδια ερώτηση. Νούμερο 2. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας? Είναι το Ρέικιαβικ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, την ίδια ερώτηση θα ήθελα. Πρώτο ραντεβού. Έχω τη μέση. Το Ρέικιαβικ είναι της Ισλανδίας. Ισλανδία είπα. Είπες Φινλανδία. Ισλανδία είπα. Είπε. Συγγνώμη, εγώ να ακούω. Παίξει το playback. Δεν έχουμε, αλλά μετά στο post-edit θα το φτιάξω τέλειος. Λοιπόν, για να δικαιωθώ, έτσι. Είναι 4 το απόγευμα. Ναι. Ωραία. 16:00. 1600 hours. Λοιπόν. Όταν ο μικρός δείχνει στο 4 και ο μεγάλος δείχνει στο 12. Εγώ θα σχεδιάσω μια βραδιά στην οποία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη μέση σου. Γιατί δεν θα έχεις μέση. Θα βάλεις να δείτε το Boxing Helena. Δεν την ξέρετε την ταινία. Είναι ένας που έχει πιάσει μία και την τεμαχίζει μέχρι να μείνει μόνο... Ναι, για... Να μαθαίνουμε και πράγματα. Για τους κανίβαλους που έκανα, νομίζω επηρέασε πολύ βαθιά το Δημήτρη. Συγγνώμη, τον άνθρωπο ένα. Λοιπόν, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα προβλήματα υγείας θέλει να τα σκέφτεται ως μικρές διαδρομές που κάνουμε όλοι. Για την... δηλαδή, γινόμαστε δυνατότεροι μέσα από αυτό. Και για αρχή, πιστεύω ότι επειδή είναι στις 4, είναι 4, το ραντεβού μας τι ώρα είναι, ας πούμε, είναι 9? Όχι, στις 4. Είναι στις 4. Ήταν στην ερώτηση εκεί. Αν πρόσεχες, δεν θα ήσουν εδώ πέρα, θα ήμασταν ακόμα μαζί. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Δεν υπόθηκε ότι θα βγούμε ραντεβού στις 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, κοίταξε. Τι λέει. Προβατίνα στα καλύβια. Κέρδισε το νούμερο 2. Για αυτό το γύρο. Ναι, πες. Θα σε βάλω σε gaming καρέκλα που θα φέρω από το σπίτι μου. Δεν έχω. Θα αγοράσω μία. Και θα φας προβατίνα καθήμενος. Τέλεια. Καθημενή. Okay. Gender fluid. Ναι, ναι, ναι. Είμαι προβατίνα. Το. Ναι. Καθήμενα παπάκι. Πολύ ωραία. Εγώ αυτό το προφέρω, λέω, κάνω καθήμενο. Να μαθαίνουμε και κάτι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Νούμερο 2 θα ξεκινήσω τώρα. Okay. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Ήταν η επιτάς. Λοιπόν, θέλω, παρατήρησα τώρα ότι έχω πάρα πολλά χρονικά στο ερωτήσιμο, οπότε θέλω να δώσεις βάση σε αυτό που θα πω. Ναι, λοιπόν, είναι 15 Μαρτίου. Και έχει χαλάσει ο προαστιακός. Πού θα με πήγαινες διακοπές? Το 1992 η μπλε γραμμή του μετρό δεν πήγαινε μέχρι τον Πειραιά γιατί δεν υπήρχε. Οπότε δεν έχουμε κάπου εναλλακτική για να σε πάω να κοιτάξουμε τη θάλασσα. Είναι η αλήθεια. Όμως, εγώ όταν πάω διακοπές, πάω με λιμουζίνα. Τα άλλα τα αφήνω. Τι δουλειά κάνεις, νούμερο 2? Δουλεύω σε γραφείο νοικιάσεων λιμουζίνου. Και έχω προνομιακές τιμές. Εντάξει, διαμαντάκι. Νούμερο 1, νούμερο 1. Ίδια ερώτηση, 15 Μαρτίου, δηλαδή 10 μέρες πριν την 25η. Και έχει χαλάσει ο προαστιακός. Πού θα με πήγαινες διακοπές? Λοιπόν, εν πρώτης να σου πω ότι δεν θα πας με το νούμερο 2... με λιμουζίνα, γιατί μπορεί να δουλεύει σε γραφείο νοικιάσεως, λιμουζίνων, αλλά σκέψου, φαντάσου, δεν μπορείς να φανταστείς ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ωραία.
Οπότε θέλω να σου πω ότι και να μην λειτουργεί ο προαστιακός, που για κάποιο λόγο σε αφορά και θέλεις να λειτουργεί. Ήταν κρίσιμο κομμάτι της ερώτησης. Θα τον κάνω εγώ να λειτουργήσει για να πάμε όπου γουστάρεις. Αυτά είναι. Θα ήθελα να βλέπω τις φάτσες σας τώρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί είμαι πίσω από τον τοίχο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι λίγο περίεργη. Εννοεί άλλες. Πεινάω και ο μπαμπάς μου είναι Ολυμπιακός. Τι ώρα είναι στο Κατάρ? Όποιος απαντήσει πρώτος έχει προβάδισμα. Να πούμε ότι εδώ είναι 11.30, ας πούμε, στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε 4 ώρες διαφορά. Όντως θέλει απάντηση για αυτό. Έχουμε 4 ώρες διαφορά με το Κατάρ, νομίζω. Ούτε καν. Αλλά... Το περίμενα αυτό το νούμερο 2, Στέλιο Ανατολίτη, που δεν καταλάβαμε κανείς ποιος είσαι. Όχι, δεν έχουμε τόσο. Δεν είμαστε πολύ κοντά. Συγγνώμη, νούμερο 1. Άκουσε να δεις. Ένα πράγμα δεν άντεχα στη σχέση μας. Τον πεθερό μου που ήταν Ολυμπιακός. Εγώ σε τέτοια τοξική σχέση δεν ξαναμπαίνω. Εντάξει, θα πάω κάπου με τη Βάσια. Πρώτη φορά πασάρωνε το, το υποψήφιο. Η ερώτηση ήταν τι ώρα είναι τώρα στο Κατάρ και η ώρα στο Κατάρ είναι η ώρα που είναι πάντα στο Κατάρ, ώρα επιτέλους να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ... Πολύ καλή απάντηση, πολύ καλύτερη από το νούμερο 2. Η σωστή απάντηση φυσικά ήταν ώρα για σένα. Πάντα είναι ώρα για σένα. Ναι, το είχα ετοιμάσει αυτό. Ναι, αναρωτήσου γιατί είσαι πίσω από έναν τοίχο και αναζητάς έτσι συντρόφους όμως. Παρεπτόντως... Γιατί δεν έχουμε ακόμα το Tinder για οικοδόμους, γι' αυτό. Λοιπόν, παρεπτόντως, έχω φωτογραφίες από όταν το αεροπλάνο πλησιάζει το Κατάρ. Θα σας δείξω μετά, αν θέλετε. Η φάση πια είναι ότι πλησιάζοντας το Κατάρ, λίγο πριν προσγειωθείς, ο πιλότος κάνει... σε λίγο θα φτάσουμε στο Κατάρ, ο καιρός είναι αίθριος. Κρατήστε το. Η θερμοκρασία είναι ένα απλό 47 βαθμοί Κελσίου. Και όσο πετάς από πάνω, κοιτάς από κάτω το νερό, το οποίο είναι υπέροχο, είναι το γαλάζιο της Λευκάδας, και έχει διάφορα αφηρημένα σχήματα και λες είναι κοράλια. Και το βλέπεις το νερό και κάνει απίστευτα σχήματα, ρε παιδί μου, του λες τι χρώματα είναι αυτά, μέχρι που προσγειώνεσαι. Μπαίνεις στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιείς ότι δεν βλέπεις το αεροπλάνο, γιατί έχει κολλημένο στο τζάμι άμμο. Γιατί έχει αμωθεί, έλεγε, στο Κατάρ, πολλές το χρόνο, και αυτό που βλέπεις στη θάλασσα είναι όλη η άμμος που έχει φύγει από το Κατάρ και κατακριμινίζεται όμορφα στη θάλασσα, στους 47 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να κουχλάζει, δηλαδή, δεν ξέρεις αν ακούς τον κινητήρα ή τη θάλασσα να κάνει μπρδολολολολο. Είναι απέσιο, αλλά μέσα το αεροδρόμιο του Κατάρ έχει μάγκλεβ. Έχει τρένο με μαγνήτες, το οποίο πηγαίνει από τη μία μεριά του αεροδρόμιου στην άλλη και στην οροφή. Έχει ξύλινη οροφή από καρύδια. Γιατί μπορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην, αλλά ένα ωραίο αεροδρόμιο δεν θες να έχεις το Κατάρ. Ευχαριστούμε, νούμερο 2, δεν σε ρώτησε κανείς. Δεν το ζήτησε κανείς αυτό. Ήθελα να δω ποιος έχει περισσότερες εμπειρίες. Αναμένουμε... Απλώς αναλογήσου ο άγνωστου φίλου άτομο πίσω από τον τοίχο. Άνθρωπε. Ναι. Τι μισθούς πληρώνω για να μπορεί να πηγαίνει ένας υπάλληλος στο Κατάρ. Λοιπόν. Θέλει να πει ό,τι έχει σκεφτεί. Είναι τελευταία ερώτηση. Ευτυχώς, ναι. Τελευταία ερώτηση και θα κρίνει τον νικητή. Ωραία, λοιπόν. Θα πω εδώ, θα δώσω ένα χίνητο, την ερώτηση παγίδα λίγο. Okay. Η μάνα σου... Θες να πεις η μέλουσα πεθερά σου. Ναι, σωστά. Η μάνα σου έχει φτιάξει φασολάκια. Και η μάνα μου έχει φτιάξει παστίτσιο. Σε ποιο εστιατόριο θα με έβγαζες? Νούμερο 1. Επιστρέφουμε σε σένα. Δεν θα σε έβγαζα σε εστιατόριο. Θα ήμασταν αναγκασμένοι να φάμε ό,τι σερβίρει πρώτη θέση πηγαίνοντας προς Παρίσι. Μου άρεσε, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε αυτό.
Νούμερο 2. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα. Το 144 είναι το 12. Θα το ξέρει μαθηματικά. Θα το ξέρει, γι' αυτό το ρωτάω. Ξέρω τι, συγγνώμη. Είχα κάνει αψού, ωραία. Στο Λύκειο. Και έρχεται ένα μαλάκα φίλο και μου κάνει μια. Α, ρίζα 3, ξέρω. Θε να τα λε στο μικρόφωνο και όχι να κοιτά εμά, γιατί κάνουμε podcast, υποτίθεται. Και επειδή εκείνη την ώρα δεν ψινόμουν, δεν ξέρω γιατί, γυρνάω και το κάνω. Περίμενε. 1,7 4 1 1 3 1 2 4. Και με κοιτάει, έχει ασπρίσει. Και μου λέει, συγγνώμη, δεν ήξερα, σκάσε να το βρω. Έλεγα νούμερα στην τύχη, αλλά το πίστευσε. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ θα θεωρούσα πάρα πολύ προβληματικό εάν μας έχουν ετοιμάσει φαΐ οι μαμάδες μας. Θα το θεωρούσα πολύ προβληματικό να σε πάρω μακριά, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να ήταν έτσι μια κίνηση λίγο passive aggressive, τύπου τώρα να μην γνωριστούν οι μαμάδες. Οπότε θα έκανα το εξής. Θα φρόντιζα να περάσουμε μια βόλτα και από τα δύο σπίτια και να τη βγάλουμε σε ένα από αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λεφτά να πάω στην πρώτη θέση στο Παρίσι, γιατί δεν με πληρώνει ο νούμερο 1. Αν το κάνουμε. Όχι, αυτό... Γιατί τα έκανε όλα Κατάρ. Έτσι. Και μετά νοσοκομείο, κατευθείαν. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πάρω. Και κάνω και τον παρουσιαστή. Και αυτόν που θα αποφασίσει. Γιατί μας λείπει ένα άτομο. Θα έρθει η τελική απόφαση. Δεν θέλω να το πω αυτό, γαμωτό. Θα έρθει η τελική απόφαση που θα κρίνει το άτομο αυτό ποιον θα επιλέξει. Παρατείνεται η αγωνία. Τι θα πει τώρα. Θα πάω με το νούμερο 1 να φύγει ο τείχος. Και μετά... Σαμποτάζ! Να πούμε ότι ο τείχος έφυγε, αλλά... Παιδιά, αυτό είναι κλασική κωμωδία, λέγεται. Το είχαμε σκηνοθετήσει. Είχαμε βάλει μια μπανάνα εδώ από πίσω. Και, ναι. Όταν είπα τείχο, δεν εννοούσα εσένα, επειδή είσαι ψηλός. Είσαι καλά, καταρχάς καλά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μόλις τώρα ενδιαφερθήκατε αν είμαι καλά ή όχι. Σκοτώθηκα, έπεσα 46 χρονών άνθρωπος. Κοίτα λίγο τι κάνει το σκαμπό μου, κοίτα. Κοιτάξτε τι σκαμπό μου έφερε. Και πριν μόνος του το άλεγε. Όχι, θα πάρω το κοντό εγώ. Να πάρεις το κοντό. Πάρε αυτό από πίσω. Λοιπόν. Ο Στέλιος αυτή τη στιγμή, αφότου έπεσα εγώ και χάλασε το ένα σκαμπό, έχει καθίσει σε ένα μικρό σκαμπό, κοντό σκαμπό. Και είμαστε λίγο, ξέρεις, σαν το τραπέζι με τα παιδιά. Που έχει μόνο πατάτες και αναψυκτικά. Και οι γονείς είμαστε στο άλλο και κανονίζουμε την παρτούζα. Για κάποιο λόγο. Αλλά, γιατί αυτό κάνουν οι γονείς. Αλλά αν ανοίξει το πλάνο, είμαστε χρυσό, αργυρό, χάλκινο. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο για τους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί δεν το ανέφερε κανείς, ότι ο Δημήτρης, πριν λίγο που γελάσαν όλοι και έκαναν απλά έπεσε από την καρέκλα του. Δεν έπεσα απλά. Έκανα μια θεαματική πτώση. Χωρίς να φοβηθώ να εκτεθώ μπροστά στο κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το κατάμεστο είπα! Αφού τέλειωσε αυτό το section, εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας... Ναι. Βασικά, θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση προς τον Δημήτρη. Παρακαλώ. Και πλέον όχι υποψήφιο οτιδήποτε. Κέρδισες όλα αυτά. Οκ, okay, χαρήκαμε. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ήθελα σοβαρά τώρα να μας πεις. Μάλιστα. Πόσα και ποια είναι τα όρια της κωμωδίας. Λοιπόν, τα όρια της κωμωδίας. Τώρα σοβαρά θέλω να σου απαντήσω. Πραγματικά. Ό,τι θες εσύ. Ωραία, λοιπόν. Τα όρια της κωμωδίας είναι πολλά και διάφορα και αποκαλύπτονται κάθε φορά
στις συνθήκες που υπάρχουν, που υφίστανται, που επιβάλλουν την παρουσία μας και τη δράση μας ως κωμική. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από την ώρα που γράφουμε εμείς. Δηλαδή να πούμε όχι, δεν θέλω να γράψω αστεία για το Στέλιο Ανατολίτη. Δηλαδή είναι μια καλλιτεχνική απόφαση. Όσο και να θέλω να το κάνω, γιατί είναι εύκολος στόχος, επιλέγω καλλιτεχνικά να μην το κάνω. Εντάξει, αυτό δεν είναι ούτε λογοκρισία, ούτε cancel, ούτε τίποτα. Είναι μια καλλιτεχνική απόφαση. Τώρα, αν εγώ έχω αποφασίσει να πάω έχοντας γράψει αστεία για το Στέλιο Ανατολίτη στο γάμο του Στέλιου Ανατολίτη, εκεί πάω γυρεύοντας. Εντάξει, δηλαδή θα έχουν δίκιο κάποιοι να τσαντιστούν, εκτός από την πεθερά του. Εντάξει, ένα dad joke πεθερά. Άμα όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να σε έχω καλέσει, ρε παιδί μου, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οπότε... Είναι κάτι που το ζητάω και εγώ. Δεν πας εσύ γυρεύοντας. Έχω φέρει γι' αυτό, ρε παιδί μου, για να κάνεις αστεία για μένα. Όπου εκεί μπορεί και να επιτρέπεται. Αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν κάποιοι θα τσινήσουν. Οπότε εκεί είναι. Αυτό που δεν είναι γάμος, είναι ροστ. Αυτό. Και τι είναι ο γάμος, ένα ροστ ατελείωτο είναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι εκείνη τη στιγμή θα σου αποκαλυφθούν και τα όρια της κωμωδίας. Γιατί το κοινό θα σου τα δείξει. Θα σου πει, όχι, φίλε, εδώ δεν πάμε. Και θα πεις, οκ, δεν πάμε. Αλλά πήγαμε ήδη. Οπότε και λίγο πολύ και τα όρια για το κοινό αποκαλύπτονται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα όρια τους. Οπότε δεν μπορούμε να τα προδικάσουμε από πριν ποια είναι τα όρια της κωμωδίας. Πάρα πολύ εμπεριστατωμένη απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να την απαντάω. Γι' αυτό τη ρώτησα. Να ρωτήσω. Πιστεύεις ότι ένα μεγάλο όριο που μπορεί να μπει είναι η πρόσβαση στην κωμωδία ή στη σάτιρα από αυτούς που ελέγχουν αυτή την πρόσβαση? Μπορείς να το πεις στα ελληνικά. Δηλαδή. Από το 2018 και μετά έχουν κοπεί όλες τις εταιρικές εκπομπές από τη τηλεόραση, εκτός από το Ράδιο Αρβίλα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποιος να χρηματοδοτήσει κωμικούς να γράψουν σάτιρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ένα σαφές όριο που μπαίνει εδώ πέρα, ότι τα mass media, τέλος πάντων, δεν θέλουν να έχουν σάτιρα. Είτε γιατί αυτοί είναι ξεπερασμένοι, είτε γιατί δεν το ζητάει το κοινό, είτε γιατί δεν θέλουν να τη χρηματοδοτήσουν, είτε τέλος πάντων. Δεν είναι ένα όριο. Γιατί στη σκηνή μπορεί να πληρώσει άλλο εισιτήριο να σε δει, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα όριο. Δεν ξέρω. Είναι όριο ή είναι ένας περιορισμός? Δηλαδή, πώς θα σου το πω. Δηλαδή, η άλλη ως επιχείρηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Ναι, σαφώς, και να μην χρηματοδοτήσει σάτιρα. Τώρα, αν υπάρχουν λόγοι. Πολιτική, κοινωνική που επιλέγει να μην στηρίξει μια εκπομπή σάτιρας, πάλι και αυτό είναι θεμητό. Το ζήτημα είναι όταν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση κατά την δημιουργία της σάτιρας. Δηλαδή αν έχεις επιλέξει να έχεις μια σατιρική εκπομπή και αρχίζεις να λες ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, γι' αυτό και αυτό και αυτό, τότε ναι, εκεί έχουμε έναν περιορισμό της σάτιρας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι μια σατιρική εκπομπή θα τους πούνε ναι, αλλά για εταιρείες που είναι μέτοχοι στο κανάλι μας δεν κάνουμε πλάκα. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα διαλέγεις. Θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Θέλω αντί για σατιρικός να γίνω γελοτοποιός της αυλής ή όχι. Ναι, αλλά δεν φτάνεις ποτέ μέχρι εκεί για να το συζητήσεις. Εντάξει, όμως Στέλιο, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε για τα δικά σου ζητήματα που δεν έχεις καταφέρει να φτάσεις ακόμα να κάνεις εκπομπή στον Αντένα. Μου πήρες το χάρι, θα γκρινιάζω όσο θέλω. Γιατί στον Αντένα, τι σου ήρθε? Δεν ξέρω, επειδή είπες πριν για το Σεφερλί, γι' αυτό. Α, ναι, είναι. Καλά, το όνειρό μου είναι να φτάσω το Σεφερλί, δεν είναι? Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Εννοείται. Έχω κάνει το θεατρικό μου ντεμπούτο στο Δελφινάριο. Τι παράσταση ήταν? Ήτανε γυμναστικές επιδείξεις του σχολείου μου. Όταν ήμουν στη Δευτέρα Δημοτικού, οπότε έχω βγει στο Δελφινάριο πριν το Μάρκο. Έλα κατάμε στο σεφ! Αν κρίνω από την προηγούμενη τούμπα, πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί είμαι master του physical comedy. Πολύ καλές κριτικές, Δημήτρης Δημόπουλος, Δελφινάριο, γυμναστικές επιδείξεις. Εγώ θυμάμαι ότι μας βάζανε να αγοράζουμε κάτι κολάν και καλά για τις γυμναστικές επιδείξεις. Ναι, ξέρω το βλέμμα αυτό, αλλά ήταν εντελώς για να είμαστε άνετα. Δεν σου πω, είναι πολύ λάθος αυτό. Γιατί κάναμε κάτι τσουβαλοδρομές και τέτοια δεν κάνατε. Αχ, όχι. Αν ο γυμναστής ήταν θείος σου, έχεις πρόβλημα. Χάρη,
ακυρώνω τα σχέδιά μου για το Πάσχα. Χάρη Νταρζάνο, όταν σου λέω ότι κάναμε γυμναστικές επιδείξεις στο Δελφινάριο, λέω ότι κάναμε χορογραφημένες παρουσιάσεις ανατάξει. Δηλαδή, ήμασταν μία μικρή Βόρειος Κορέα. Εντάξει, στο Δελφινάριο. Δηλαδή, εγώ είχα χορογραφία με κρίκους ξύλινους που πηγαίναμε όλα τα παιδάκια ταν, ταν. Για όσους δεν βλέπετε, γιατί ακούτε μόνο, κάνω τα χέρια μου αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, το ασερεχέ. Αλλά αυτό, τέλος πάντων. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται για κορεόγραφη, έτσι, επειδή είναι Βόρεια Κορέα. Hashtag αχαχούχα. Δεν είναι πολύ άβολο που γελάει ο κόσμος πολύ περισσότερο κατά την ηχογράφηση του podcast παρά πριν στην παράσταση που υποτίθεται ότι κάναμε τη δουλειά μας. Και τώρα τη δουλειά μας κάνουμε. Α, σωστά. Τον επανέφερα στην τάξη. Ναι. Στο γάμα 2 που έκανε γυμναστική επιδείξη. Αυτό, γιατί το βλέπω έτοιμο να έρθει. Δημόπουλος. Ένα. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο που σου έδωσε. Όχι, βέβαια. Ωραία. Στέλιος, τι θες να ρωτήσεις κάτι το Δημήτρη, γιατί εγώ έχω κι άλλα να το ρωτήσω. Όχι, θέλω να συνεχίσεις εσύ. Όχι, εντάξει, θα το αλλάξω λίγο, αλλά... Έχεις μια πολύ ωραία κομική ιδέα στην αρχή και μετά είπες να σας αξιοποιήσουμε το μεταπτυχιακό του Δημήτρη. Γιατί να το αφήσω αυτό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το podcast θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες. Ποιος θέλει να φύγει, να φύγει τώρα. Εγώ, επειδή έχω ακούσει podcast τους, τους ρώτησα στο κοινό chat που ανοίχτηκε για να κανονίσουμε αυτό. Λέω, παιδιά, πείτε μου, πρέπει να δω κάτι στο Netflix, δηλαδή πρέπει να μελετήσω, να διαβάσω. Και μου λένε, όχι, αυτό μία εβδομάδα πριν, όχι, θα μιλήσω, μου απαντούσε ο Στέλιος, θα μιλήσω με το Χάρη και θα σου πούμε τις ιδέες που έχουμε και αυτά. Τίποτα. Παιδιά, η φάση ήταν το τελευταίο μήνυμα, θα βρεθούμε γύρω στις 8.30 να δούμε τι θα πούμε. Εντάξει. Οπότε. Έχουμε πει όμως. Έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε. Ένα θέμα το έχουμε πει ότι θα το θίξουμε. Γιατί έχουμε μια μεγάλη ψύχωση εγώ και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης λίγο περισσότερο με τα τρένα. Γιατί λέω, θες να πούμε για τρένα, γιατί κομικοί ταξιδεύουμε πολύ και θα έχουμε ωραίες ιστορίες. Και μου κάνει, εννοείται ότι θα πω για τρένα. Το πρώτο μου ένσημο. Το πρώτο μου ένσημο ήταν. Τι. Το πρώτο μου ένσημο ήταν το 1995 ή 96, όπου δούλεψα ένα καλοκαίρι και μετά ακόμα ένα το επόμενο καλοκαίρι στους γερμανικούς σιδηροδρόμους ως φούρνος. Πρόσεξε! Γι' αυτό τόνισα την ημερομηνία. Μιλάμε για 50 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι. Ναι, γιατί δηλαδή... οι Εβραίοι ησύχασαν μετά. Έτσι. Όλοι τους υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες. Ρατσισμός και Εβραίοι. Πουθενά, ναι, για Συνεχίζει η προηγούμενη κόντρα το μεταξύ σας, ευχαριστώ. Ναι. Όπου είχα δουλέψει λοιπόν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους ως συνοδός κλινοθεσίου. Στα γερμανικά, Liege Wagen Betreuer. Αυτό ακριβώς. Το οποίο τι είναι? Το κλινοθέσιο είναι άλλο το κλινοθέσιο και άλλο η κλινάμαξα. Okay. Η κλινάμαξα είναι η πρώτη θέση που είναι κουπέ με ένα ή δύο κρεβάτια. Mm-hmm. Το κλινοθέσιο, αυτό είναι η κλινάμαξα. Το κλινοθέσιο είναι αυτό που είναι τα κουπέ και έχουν 6 κρεβάτια, 3 κουκέτες, okay. του φτηνατζή. Ναι. Λοιπόν, εγώ δούλευα στη γραμμή την οποία, προσοχή, ήταν κάποιες γραμμές τις οποίες είχαν πάρει να εκμεταλλευτούν μια εταιρεία ελληνική, έτσι. Υπουργολαβία. Okay. Και ήμασταν η έδρα μας στο Μόναχο και εξυπηρετούσαμε τα δρομολόγια Μόναχο Μιλάνο, Μόναχο Βενετία και Μόναχο Οστάνβη στο Βέλγιο. Παραθαλάσσιο. Εντάξει, όχι της Γερμανίας. Παραθαλάσσιο. Οστάνβη, ναι. Οστάνβη, παραθαλάσσιο. Αν αυτό λέγεται θάλασσα. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι παλιότερα κάνανε και το... βοήθησε με Μόναχο Φλωρεντία, αλλά τους την πήραν αυτή η γραμμή για να την εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί, γιατί στη γραμμή Φλωρεντία Μόναχο γινόταν η παράνομη μετακίνηση μεταναστών. Οπότε θέλανε οι Γερμανοί να τα τσεπώσουν αυτή τα λεφτά. Καταγγελίες από Δημήτρη Δημόπουλο. Ναι. Πώς πήγαμε από το ραντεβού στα Τυφλά στους Εβραίους και στους πρόσφυγες. Με το τρένο.
Οπότε εγώ αυτό που θέλω να σου πω ήταν ότι 8 η ώρα περίπου το βράδυ, 20.00, έτσι. Το έχω, δεν είναι. Πήγαινα με ώρα, το... ώρα Γερμανίας ή ώρα... Ώρα τοπική. Πάντα ώρες τοπικές, έτσι. Λοιπόν, ό,τι είναι... και αν σημαίνει αυτό. Ναι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πήγαινα μέχρι το Απστελμπάνχοφ που ήταν, που ήταν το σημείο, το ντεπό. Έτσι, που ήταν όλα τα τρένα και έπρεπε να βρω το δικό μου για να στρώσω τα κρεβατάκια των πελατών μου, να μπούμε στο κεντρικό σταθμό του Μονάχου που με παράτησε Σάχο, έπρεπε να υποθεί αυτό, και, ναι, σαφέστατα, και να υποδεχτώ τους επιβάτες μας, έτσι, πολύ ωραία, να τους πάω στα κρεβατάκια τους, να μου δώσουν εισιτήριο, κράτηση και διαβατήριο, για να μην τους ξυπνήσουμε όταν το τρένο περνούσε από τα σύνορα, δηλαδή Αυστρίας και Ιταλίας. Και μετά 8 η ώρα φτάναμε το πρωί, έτσι. Φτάναμε στη Βενετία, όπου άκουγα τα ενθουσιασμένα Αμερικανάκια να φωνάζουν «The ocean, the ocean». Τη λιμνοθάλασσα τώρα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Ο ενθουσιασμός ο ίδιος. Και μετά πήγαινα, ήμουνα στη Βενετία... Και έπρεπε να πάω να κοιμηθώ, γιατί το ίδιο απόγευμα έπρεπε να πάρω το τρένο να το ξαναγυρίσω πάνω με άλλο πελατάκια. Ωραία. Απορώ που κατέληξε κωμικό πάντως μετά από αυτό, αλήθεια. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια είχα πάρει. Όχι, είχα πάρει την ελευθεροτυπία, νομίζω, και έγραφε για την ακρόαση που θα γινόταν κάποια στιγμή στην για τις δείκτες κομμωδίας. Ναι. Όπου ξεκίνησε το 96. Και ξεκίνησα το 96, ναι. Okay. Άφησα τα τρένα για την κομμωδία. Αλλά η κωμωδία σου πάει τρένο από τότε. Αχ, πώς τα λες! Και τι έχει αλλάξει από τότε, Δημήτρη? Στα τρένα ή στην κωμωδία? Και στα δύο. Λοιπόν, να καταγγείλω ότι αυτά τα χρυσά σημαίνια MOV CL Veli που μας στείλανε είναι τεχνολογία 30 ετίας, έτσι, έσχος ντροπή, μας πουλήσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες και πάλι πιο γρήγορα θα πηγαίνουν. Είδα ότι είχαν ένα κόλλημα με αυτά τα τρένα, γιατί στην ελληνική νομοθεσία το τρένο πρέπει να έχει από κάτω έναν ειδικό εξοπλισμό με σακούλες από άμμο. Ώστε αν βρει λάδια, χιόνια, οτιδήποτε, αφήνει την άμμο, ρε παιδί μου, και κάνει τα δικά του. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Εσύ ξέρεις. Αυτό στο Κατάρ, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Όχι, έχει ήδη άμμο. Απλά περιμένεις να έρθει. Δεν είναι. Κοιτάς τα μποφόρια και λες μισό-μισό, θα ξελαδώσουμε. Δώσε μας λίγο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είχαν αυτόν τον εξοπλισμό, τα ξαναπήγαν πίσω όλα και τους είπαν περάστε τον εξοπλισμό και ξαναφέρτε τα. Και όσο έγινε αυτό στο μεσοδιάστημα, βγήκε ένα πόρισμα ή της Ιταλίας ή της Γερμανίας, δεν ξέρω τι, που έλεγε ότι αυτά τα τρένα βασικά δεν. Ο λόγος που θέλει να τα αποσύρει η Ιταλία ήταν γιατί την πάτησε και δεν πολύ δουλεύουν. Και μάλιστα έχει και ένα στατιστικό που λέει ότι καθυστερήσεις τρένων και ακυρώσεις δρομολογίων όταν ήρθαν αυτά τα τρένα αυξήθηκαν κατακόρυφα τύπου 40%. Και η δική μας είναι, ναι, πουλήσαμε τον ΟΣΕ και φέραμε και ωραία τρένα. Και είναι όλα, όχι, ρε μαλάκα. Γιατί... Εγώ έχω ερώτηση. Φυσικά. Και εγώ μπορεί να έχω την απάντηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θέτουμε ερωτήματα και εσείς να απαντάτε. Okay. Το τρένο γράφεται με α, γιώτα ή με έψιλον? Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Ήμουν σίγουρος. Γίνονται δεκτά και τα δύο. Η γλώσσα έχει πάντα την τάση να απλοποιείται, οπότε εγώ πλέον το γράφω με έψιλον. Το τρένο. Κι εγώ με έψιλον το γράφω πλέον. Ναι. Sorry, εγώ είμαι αλφαγιώτα team. Εντάξει, you do you. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, κλασικός χάρης που δεν ξέρει ήτανε τίποτα. Ήτανε κάποιο αφανιστικό τέτοιο you do you. You do you. Ρε Δημήτρη, ξέρω τι σημαίνει. Προσπάθησα να κάνω ένα αστείο ότι δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που μου λες. You did you. Και γίτσες, γιατί κάποιος φτερνίστηκε. Ωραία. Σας ενδιαφέρει να πούμε και άλλα για τα τρένα? Ναι. Πες μου. Είμαστε σε tour και πάω να βγάλω εισιτήρια και θέλω να πάω στην Αλεξανδρούπολη και πάω στον Κισέ. Δεν θυμάμαι, ήταν μια χιδαία ώρα, ρε παιδί μου. Ήταν 4 το απόγευμα. Έχω βγάλει το εισιτήριο και πάω στον Κισέ και ρωτάω πόση ώρα θα κάνω από Θεσσαλονίκη για να πάω Αλεξανδρούπολη, και παίρνω την αποστομωτική απάντηση: αν χαλάσει η μηχανή, 11. Αλλιώς 8. Και είμαι. Πρώτον, είναι μια απόσταση που είναι μικρότερη από το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και τι κάνει 8 ώρες το τρένο εκεί? Δεύτερον, με τι ακρίβεια υπολογίζεις την καθυστέρηση από βλάβη? Και μου λέει, κοίτα, ένα στα 3 δρομολόγια χαλάει η μηχανή. Οπότε έρχεται ο Βασίλης ο Κατέρης, κωμικός από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έρχεται και μπαίνουμε στο τρένο και σκάει, παιδιά, ένα τρένο με 9 βαγόνια, γιατί έχει περίπου 4 δημιουργίες από φαντάρους. Πρέπει να είναι
δεν ξέρω πόσα στρατόπεδα είναι μαζί μας, okay, οι οποίοι θέλουν μια θέση για αυτούς και μια για το Λουκάνικο τα παιδιά, γιατί είναι πτώματα, το μάτι έχει κρεμάσει, είναι άϊπνοι όλοι, δεν ξέρω, τους πήραν από τα σκοπέτα και είπαν πάμε φεύγουμε Αλεξανδρούπολη, ένα τέτοιο πράγμα. Και είναι τα παιδιά, δεν μπορούν, οπότε πάνε και πιάνουν από μια θέση ο καθένας και το Λουκάνικο στη μέση. Και συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε πλέον θέση να κάτσουμε και έχουμε μπροστά μας 8 ώρες διαδρομή. Και έχουμε κοιμηθεί από 3 ώρες γιατί παίζαμε το προηγούμενο βράδυ. Παιδιά, είναι νομίζω είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου στην Κομωδία. Σε κάποια φάση πήγα στο Κηλικείο, βρήκα μια θέση, πήρα ένα Λουκάνικο αγκαλιά, το κάνω μαξιλάρι και κοιμήθηκα 6 ώρες. Δεν είχα και επιλογή, δεν μπορούσα να φύγω, γιατί όση ώρα κοιμόμουν εγώ, οι φαντάροι βάζαν κι άλλα Λουκάνικα. Οπότε το Κηλικείο γέμισε Λουκάνικα. Και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Δεν μπορούσε να κατουρίζει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολύ ωραία είναι τα ελληνικά τρένα, μπράβο. Μια και λέμε ιστορίες για τρένα, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω μπει ποτέ σε τρένο. Τι! Στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει τον ηλεκτρικό, ας πούμε. Έχω μπει στη Σουηδία, έχω μπει στη Σκωτία, έχω μπει σε διάφορα. Στην Ελλάδα δεν βγάζει τίποτα νόημα από αυτά που λες. Μα δεν έχω ανέβει μέχρι τη Λαμία ποτέ, ας πούμε. Υπάρχει κάποιο δικαστικό ζήτημα που σε αποτρέπει να φεύγεις από την Αθήνα, δηλαδή... Κοίτα, μια φορά είχα συμμετάσχει στο ραντεβού στα Τυφλά okay. Και μου απαγορεύτηκε η έξοδος από την Αττική. Έχω ένα φίλο από το στρατό, έτσι, στο, ο οποίος αυτές τώρα... οι καλές ναι, 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 ναι. Είμαι καθαρό λοιπόν, για τα πέντε, δεν ξέρω γιατί με κοιτάει από το στρατό. Λοιπόν, ο οποίος τώρα πλέον ζει στην Ολλανδία. Έτσι. Και τον επισκέφθηκα κάποια στιγμή και μου έλεγε για τα τρένα εκεί πέρα που ήρθαν τα καινούργια τους τρένα και τα οποία δεν είχαν προβλέψει να έχουν το δορυφορικό σύστημα. Οπότε με το που μπαίνανε μέσα στα τούνελ δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Για να μην λέτε ότι συμβαίνουν μόνο σε εμάς. Και απλούστατα του λέω, φαντάσου να έρθουν οι Σαουδάραβες να αγοράσουν την υπερταχεία, να δημιουργήσουν μία γραμμή που να πηγαίνει Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα, Βρυξέλλες και να τη βγάλουν Άραμπ. Στους οποίους δεν θα φαίνεται αστείο, γιατί θα το διαβάζουν μπάρα. Αλλά φαντάσου στη Δυτική Ευρώπη πώς θα λένε «Αλώσανε τον πολιτισμό μας». Μπάρα. Το οποίο θα μπορούσε να είναι και κλασικό ξενυχτάδικο Θεσσαλονίκη αυτό. Η μπάρα. Άνετα. Η μπάρα. Η μπάρα. Γιατί Θεσσαλονίκη, αφού δεν έχεις πάει, πώς ξέρεις τα ξενυχτάδικα. Όχι, εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω Google. Έχω πάει μια φορά στη Δευτέρα Λυκειού, αλλά πήγαμε με Πούλμαν. Α, εντάξει. Okay. Και μια φορά άλλη, κάτι οι φίλες μου είχαν πάει Θεσσαλονίκη και είχαν κλείσει. Ξέρω, έχω φίλους που πάνε Θεσσαλονίκη γενικά, δεν έχω πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη. Και είχαν κλείσει εισιτήριο 20 ευρώ με Ryan και τελικά είχε ομίχλη, το αεροπλάνο έφυγε, γύρισε πίσω και φύγανε με Πούλμαν. Αλλά ήταν Πούλμαν Ράιαν, οπότε η τιμή ήταν όσο θα έπρεπε για ένα Πούλμαν αυτό. Αν νόμιζα ότι τους χρέωσαν και παραπάνω επειδή θα τους πήγαινε. Όχι, τους δώσαν και ένα σάντουιτς. Σε παρακαλώ. Έχω κάνει την ημέρα που ανακοινώνεται το δημοψήφισμα και τα capital controls, όλο πακέτο το πήραμε όλο αυτό. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που κανονίζουμε με την Ειρήνη την Ξυγκά και τον Παναγιώτη τον Κούδα, κανονίζουμε την δεύτερη Σαμοθράκη. Η Ειρήνη ακόμη δεν έχει εμφανιστεί, είσαι στη φάση που δεν έχεις μπει στην οργάνωση, ναι. Δεν το είπε, λες, και στην αίρεση, στην αίρεση. Συγγνώμη, μπερδεύομαι. Το είπε σαν συνθήκη, δεύτερη Σαμοθράκη, το 1964. Έχουμε μια σχολή αυτού σχεδιασμού και κάνουμε ένα summer camp στη Σαμοθράκη. Ρε παιδί μου, που πέρασαν πάρα πολύ ωραία και λέμε να κάνουμε το δεύτερο. Και είμαστε στη φάση που λέμε δεν το πιστεύουμε με τον Παναγιώτη, ρε παιδί μου, η σχολή ανοίγει και α, τι ωραία. Και είχαμε πολλά τηλέφωνα πριν καν το ανακοινώσουμε. Θα το ξανακάνετε φέτος και αυτά. Και σκάνε τα capital controls και συνειδητοποιούμε ότι η Σαμοθράκη έχει ένα ATM. Και δεν έχει τρένα. Τίποτα, όχι, δεν έχει οδικό δίκτυο δηλαδή. Και ακυρώνουμε τα πάντα, είμαστε λίγο αυτό και εντάξει και πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη και λέω άντε να βγάλω ένα αεροπορικό και για κάποιο λόγο ο ιδιοκτήτης Ryanair, επειδή έχουν μπει capital controls, είχε κάβλες. Και είχε πει, δεν είναι τώρα να μας το κάνετε εμάς αυτό, ναι, σε σένα μόνο το έκανε μαλάκα. Λοιπόν, και θα ρίξω όλες τις τιμές και βάζει εισιτήρια, τα οποία βασικά πληρώνεις μόνο το φόρο. Και παιδιά, πήγα Θεσσαλονίκη με 4,95.
έχω κάνει αυτό το ταξίδι. 4,95. Ουα, δεν με ένιωξε ποτέ άλλη φορά ότι δεν χωρούσα στο κάθισμα, μου έμπαινε στον κόλο, δεν κουμπούνε η ζώνη και το αεροπλάνο καμιά φορά έκανε danger, danger. Δεν με ένιωξε ποτέ ξανά, ήταν 4,95. Δηλαδή μη σου πω ότι πλήρωνα για φιστίκια για να κάνω το εισιτήριο 39,99. Τι να σου λέω τώρα, έχω προλάβει να ταξιδεύω με αεροπορικές εταιρείες με σιδερένια μαχαιροπύρουνα. Που κάπνιζαν μέσα. Που κάπνιζαν μέσα. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες και στιγμές. Και οι άντρες ήταν άντρες και οι γυναίκες ήταν. Και τα πυρούνια ήταν πυρούνια, ξέρω. Όχι αυτές οι βλακίες, οι πλαστικές που τρώνε τώρα, τα τρως μαζί και αυτά. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Στα ταξίδια δε... σου τι κάνεις, ρε, μα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχεις πάει πάνω από τη Λαμία. Πάντως δεν πετάω με 5 ευρώ, Στέλιο μου. Ούτε παίρνω αγκαλιά ένα λουκάνικο. Ούτε κάνω παρέα με φαντάρους, ενώ δεν είμαι φαντάρος. Δεν υπήρξα ποτέ. Αλλά τώρα στον πόλεμο θα με καλέσουν. Είναι σε φάση το Βαρέλι. Πάρτε και τα Ι5. Και εμείς είμαστε. Είναι λογικό να πάρετε τα Ι5, γιατί τα ψυχολογικά Ι5, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο αν ούτε εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Τι. Όχι τίποτα, περιμένω. Βγάλε με από τα ψυχολογικά και βάλε με σε γραφείο. Αυτό τίποτα άλλο. Ωραία, ας μην πιάσουμε το στρατό, λέει. Γιατί το μισό κοινό το χάσαμε, το στρατό τελείωσε. Στατιστικά δηλαδή. Αυτό ήταν σεξιστικό που είπε. Social profiling. Εντάξει. Έχεις ξεχάσει ότι οι γυναίκες πάνε φαντάρι πάνω από μία φορά στατιστικά. Ναι, οκ. Okay. Επίσης υπάρχουν pop γυναίκες, ρε παιδιά, δεν είναι θέμα. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινάς κάτι. Μισό λεπτό. Είπε σε pop. Ναι. Είπε pop. Στο επεισόδιο μας είπε σε pop. Εσύ είπες Αλεξανδρούπολη. Έλα, σε Φερλής pop Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το Σεφερλί. Θες να το πιάσουμε αυτό. Όχι, εγώ τίποτα. Έλα, αλλά που θέλεις. Όχι, τι να πω. Αφού το αναφέραμε ήδη μια-δυο φορές. Ωραία. Έχετε δει ποτέ σε παράσταση ζωντανά? Όχι, 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 δεν είχα την τιμή ποτέ. Για όσους δεν βλέπετε, γιατί δεν μπορείτε γιατί ακούτε, ο Δημήτρης Δημόπουλος σήκωσε το χέρι του ότι έχει πάει να δει Σεφερλί και με το χέρι του συμπλήρωσε ότι έχει δει 3 φορές Μάρκο Σεφερλί στο θέατρο. Με πρόσκληση και τις 3, έτσι μη. Όχι, όχι, Δημήτρη, μου είσαι ηθοποιός. Ατέλεια. Όχι, όχι. Πρόσκληση. Πρόσκληση. Γιατί δούλευαν εκεί συνάδελφοι. Έτσι. Λοιπόν, δώσαν τιμή σε ένα και από δύο δελφινάρια. Έχω δει δύο δελφινάρια και έχω δει και το hairspray. Καταρχάς, πώς ένιωσες που επέστρεψες δελφινάριο μετά από τόσα χρόνια? Μου φάει. Και εμένα αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Εγώ να σου πω, μπερδεύτηκα γιατί το πρώτο ένσημο εκεί θα έπρεπε να ήταν κανονικά. Παιδική εργασία ήταν αυτό, κανονικά. Λοιπόν, μπήκα και λέω, φαινόταν πολύ μεγαλύτερο. Γιατί σκέψω ότι μπήκα ένα 20, ξέρω εγώ, και μπήκα ξανά ένα 96. Οπότε αυτό. Οπότε έχω δει Μάρκο, ναι, στο θέατρο. Okay. Και έχω να πω ότι ο Μάρκος πετάει και το βρακί του για να γελάσει το κοινό, για να το ευχαριστηθεί το κοινό. Δηλαδή, δίνει όλη, ό,τι έχει και δεν έχει πάνω στη σκηνή. Τώρα, το τι έχει... Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτό δεν λέει σίγουρα και πολλά. Σίγουρα έχει βρακί, αυτό το μάθω. Σίγουρα έχει ένα βρακί. Και σίγουρα είναι πιο, καλύπτει περισσότερα από ότι τα βρακιά του γυναικείου μπαλέτου που έχει ο Μάρκος στις παραστάσεις του. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ότι όλα αυτά τα πολιτικά του κείμενα που ξέρεις, αυτά στο τέλος που βγαίνει Μεγαλέξανδρος, που βγαίνει... Καλά, αυτά είναι τώρα, δεν είναι ότι... Τώρα πήγα κι εγώ, ηρέμησε. Α, okay. Έτσι, είναι όταν έχει πάει πλέον η παράσταση 3 ώρες πλάς. Ναι. Οπότε θέλω να σου πω ότι αυτό που παρατηρούσα είναι ότι πλέον είναι τέτοια η σωματική κόπωση του κοινού που πραγματικά εκείνη τη στιγμή μπορείς να τους κάνεις ό,τι κλίση εγκεφάλου θέλεις. Δηλαδή ήταν φρικτή η συνειδητοποίηση. Άρα είναι σχέδιο του Μάρκου Σεφερλί, θα εξαντλεί 2,5 ώρες και στο τέλος που είναι το μήνυμα να αρχίζει να λέει γιατί καταρχούν τα θρησκευτικά ενώ έχει ντυθεί Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Και να κάνει ομοιοκαταληξία σαν να γράφει ποίηματα στην πρώτη δημοτικού. Όπου άλλοι κάνουν γυμναστικές επιδείξεις και ο Σεφερλής γράφει αυτό. Στα 45 εντάξει. Του.
Έχω μία πληροφορία. Είχα μιλήσει κάποτε με έναν άνθρωπο από το θείασο, ρε παιδί μου, και μου είχε πει ότι ο λόγος που είναι τρία ώρες παραστάσεις είναι γιατί ο άνθρωπος, και αυτό όντως είναι καλό για το Σεφερλί, θα πω ένα καλό πράγμα για το Σεφερλί, είναι ότι αισθάνεται τόσο μεγάλη υποχρέωση απέναντι στο κοινό που έρχεται να τον βλέπει, που θέλει να του δώσει τη μεγαλύτερη παράσταση που δύναται. Value for money. Ναι. Βέβαια, αυτό βέβαια καταρρύπτει οποιαδήποτε θεωρία θεάτρου, κειμένων, γραφής που λέει πόσο αντέχει το κοινό. Δηλαδή, έχουν γίνει, έχει γύρω στα 100 paper που μιλάνε για το όριο της κωμωδίας, ότι είμαστε γύρω στα 90 λεπτά, ότι παραπάνω δεν αντέχει το κοινό. Θα στον μπούτσο μας, θα δώσουμε στο κοινό. Εντάξει. Δεν, είπα, θα πω ένα καλό. Μετά δεν άντεξα. Όμως βλέπετε, βγαίνει από μέσα μου. Είναι... θα σου πω, είναι θέμα αναλογιών. Άμα σου παίρνει 2 ώρες για να γράψει μια 3-ωρη παράσταση και έχει. και έχει. Και έχεις 5 ευρώ κουπόνι από τη Ryan, το δίνεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Νομίζω το κοινό αδιαφορεί ακόμα περισσότερο για τον Μάρκο αυτή τη στιγμή. Ακόμα περισσότερο και από ό,τι μιλούσαμε για τα τρένα. Δηλαδή, στα ναι, τρένα... ναι, ναι, είναι, ναι. Είναι, ωραία. Είναι, έχει, πες έχει, ένα πιο πρωτότυπο θέμα, ρε Χάρη Νταρζάνου. Από τώρα, αυτά που έχεις προετοιμάσει. Τώρα με κρέμασες. Α, τώρα η προετοιμασία είναι κακή. Όταν σας έλεγα να κάνουμε μια προετοιμασία, έχουμε όχι, κάνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το Δημήτρη, όντως, ότι έχει αλλάξει το stand-up. Κάνει από το 96, ο τύπος είναι η ιστορία του stand-up εδώ πέρα. Τον έχουμε δίπλα όρθιο, κάποιες φορές όρθιο. Ωραία. Πες να μας πει πώς ήταν τότε, πώς είναι τώρα, πότε είναι καλύτερα, πότε θα πεθάνουμε, ό,τι θες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσύ, Χάρη, θα πεθάνεις... τώρα! Δεν ξέρω να σου το πω αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τι να σου πω. Όταν πρωτοξεκίνησα εγώ το stand-up, ήταν η δεύτερη χρονιά που γινόταν stand-up. 1,5 χρόνο να έχει ξεκινήσει. Εγώ ξεκίνησα όταν ξεκίνησαν οι νύχτες κωμωδίας σε μόνιμη στέγη, στο 104 Θεμιστοκλέους. Και για να καταλάβεις, πήγαινα και περισσότερο έβλεπα τους παλιούς. Και όταν λέμε παλιούς, εννοούμε ανθρώπους που είχαν παίξει ένα χρόνο παραπάνω από μένα. Τον Χριστόφορο τον Ζαραλίκο, τον Σίλα τον Σεραφείμ, τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Έτσι. Οπότε εγώ την πρώτη χρονιά έπαιξα όλες και όλες 3-4 φορές. Περισσότερο πήγαινα και έβλεπα. Έτσι. Λίγο πολύ εμείς το stand-up το μάθαμε στις πλάτες του κοινού, όπως συνηθίζονταν, λέω. Δηλαδή, μαζί το μαθαίναμε τι είναι stand-up, τι δεν είναι stand-up. Ήταν μια περίοδος όπου. Ελάχιστοι είχαν πρόσβαση στο να έχουν δει παραστάσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν 3-4 βιντεοκασέτες που είχαν κυκλοφορήσει και ήταν οι 3-4 που είχαν δει όλοι. Και ήταν πριν ο Σίξ, ο Κάρλιν και τον Delirious. Από μένα, για τη σπίτι μου, δεν είχαμε βίντεο. Είχατε Betamax. Η μάνα μου δεν ήθελε να φέρει βίντεο στο σπίτι. Αυτό. Λοιπόν, δεν το καταγγέλω, το αναφέρω. Απλώς, εντάξει. Θέλω να ρωτήσω γιατί, αλλά επειδή το προσπέρασες δεν θα το... Για να μην καθόμαστε να χαζεύουμε αυτό. Να μην βλέπουμε ταινίες. Τηλεόραση, κλασικά. Έτσι, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μεγαλώσει χωρίς να έχω δει όλο αυτό το ψάλτι, το όλο αυτό, όλη αυτή τη βιντεοκασέτα, βιντεοτενία. Είναι αναφορές που δεν είχατε αλφα. Όχι, όταν είχαμε αλφα είχαμε και γούστο πια. Λοιπόν. Οπότε δεν βλέπαμε αλφα ό,τι και να έπαιζε. Λοιπόν, αυτό θα ήταν πιο ωραίο αν έπαιζε στο Sky, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, εκεί. Okay. Θες να το ξαναπάμε μία. Ναι, έχουμε βγει στον Αλφα με το Stand Up For You. Κρίμα είναι. Έχουμε βγει, έχουμε βγει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω. Γι' αυτό έκλεισε. Λοιπόν, αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι σίγουρα ότι το κοινό πλέον γνωρίζει τι είναι το Stand Up Comedy. Δηλαδή, δεν πρέπει πλέον εμείς να εξηγούμε ότι όχι, δεν φοράμε περούκες και λέμε ανέκδοτα και κάνουμε σκετσάκια. Είναι κάτι άλλο. Λέμε Stand Up Comedy και το κοινό πλέον καταλαβαίνει. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι και οι ίδιοι οι κομικοί πλέον λέγοντας. Ότι εγώ θέλω να γίνω κωμικός, αυτοπροσδιορίζονται ως κωμικοί, ξέρουμε όλοι τι εννοούν. Δεν θέλουν να γίνουν ούτε κωμικοί ηθοποιοί, ούτε σεναριογράφοι, θέλουν να γίνουν stand-up κωμικοί. Τουλάχιστον όσοι λένε, όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, σε αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πλέον ως είδος γίνεται, είναι κατανοητό το τι είναι, σε τι συνίσταται με τη μία κατευθείαν. Και βεβαίως, εμένα αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι πλέον, αν εμείς δεν είχαμε πρόσβαση παρά μόνο σε 4-5 βιντεοκασέτες, πλέον οι νεότεροι κωμικοί δεν έχουν απλώς πρόσβαση σε πολύ περισσότερο υλικό, έχουν πρόσβαση και σε ελληνόφωνο βιντεοσκοπημένο και live, υλικό και live. Οπότε πλέον το stand-up μιλάει και τη γλώσσα τους. Δεν είναι ότι πρέπει να το φιλτράρεις μέσα από τα αγγλικά. Το οποίο είναι τέλειο, εντάξει,
Είναι πολύ περίεργο που και εγώ νιώθω ότι και εμείς, η δική μου γενιά του 12, 11, 12, μεγάλωσε μαζί με το κοινό, γιατί και εμείς το αντιμετωπίσαμε αυτό. Δεν ξέρανε τι και πιστεύανε ότι όντως περούκες. Οπότε κάπου εκεί στη μέση χάθηκε κάτι. Οι περούκες. Μάλλον επανήλθαν κάπως και ξανά. Κάτι εκεί δηλαδή πήγε πολύ στραβά. Αλλά μου κάνει. Μου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση ότι έχει πάει από την άλλη όχθη και έχει έρθει και μου έχει πει άνθρωπος: έχω δει την παράστασή σου. Και έχω δει και Μαθιουδάκη, θέλω να κάνω stand-up. Και είμαι, okay, αλλά... τι? εγώ δεν κατάλαβα, δηλαδή εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος παίζει να έχει δει μόνο αυτά και να μην έχει καθόλου τα 60 χρόνια ιστορίας του stand-up, ρε παιδί μου, στην Αμερική. Δεν ήξεραν ότι ο Eddie Murphy έκανε stand-up, δεν ήξεραν ότι υπάρχει ο Louis C.K., ας πούμε, δεν είναι μέχρι καλό το είναι 18. Αυτό πλέον, ναι. Δεν ήξεραν για βασικά πράγματα, ρε παιδί μου. Όχι τώρα το Mitch Hedberg, ας πούμε. Και είμαι... νιώθω τώρα ότι έχω μια ευθύνη εγώ και θα φύγω. ξέρεις τι, κάνε ό,τι θες. Εγώ δεν θέλω να είμαι επιρροή σου, γεια σου. Παιδιά, έκανα αυτό. Φύγε. Ντράπηκα πάρα πολύ. Ένιωσα ότι δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Πήγε από την άλλη μεριά, κατάλαβες τι θέλω να πω. Όχι, με κοιτάς περίεργα. Όχι, σε κοιτάζω όπως σε κοιτάζω, γιατί έχουμε και μια υψομετρική διαφορά. Ναι. Πάντα έχω, όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Απορώ που τον βλέπεις κιόλας εκεί κάτω, δηλαδή πραγματικά. Φοράω γυαλιά. Α, όχι. Δεν. Βρε Δημήτρη. Βρε Χάρη. Μα τώρα βρε, σε προσβάλαμε. Στέλνια, θα σε προσβάλαμε στην εκπομπή μας, σου βάζουμε τυκλοποδιές, σου δίνουμε νερά. Τόσα πράγματα. Πάντως, ρε παιδί μου, εγώ το ρώτησα γιατί δεν μπορώ να. Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα το 14. Ωραία. Και ξεκίνησα από σεμινάρια του Λάμπρου του Φυσπή και θυμάμαι και τον Δημήτρη που είχε έρθει και στην παράσταση αποφύτησης και μας είχε δει που δείχνει ότι εκεί ήδη έκανε 12 χρόνια, 13 τότε, ας πούμε, stand-up και ενδιαφέρθηκε. Ποιοι είναι αυτοί οι καινούργοι που θα βγουν και θα κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί που θα έρχονται να μας πάρουν τις θέσεις. Μπορεί έτσι. Που από ό,τι βλέπεις δεν πήραμε τη θέση σου, σε φέραμε σε μια θέση που. Και έπεσα. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να ρίξουμε τον Δημήτρη Δημόπουλο από τη θέση του. Από όχι την αρχή ήθελες να με ρίξεις, σαν τη Μούτσικο, με τις ερωτήσεις που έκανες και καλά ως Βάσια Τριφύλλη και τα σχετικά. Έκλεινα λίγο προς τα σένα, αλήθεια είναι, από την αρχή. Ήμουνα λίγο... Ναι. Γι' αυτό επέμενε στο chat το Δημήτρη να φέρουμε, το Δημήτρη να φέρουμε, τον πηδήξη ήθελε. Μισό λεπτό, σε αυτό το σημείο, τον Δημήτρη να φέρουμε, τον Δημήτρη να φέρουμε. Ναι. Αντικατάσταση είμαι. Όχι. Ήταν να έρθει ο Αριστοτέλης Ρήγας. Μα θα αρχώσουν το Μάιο. Θα ζούσα εγώ το Μάιο, ξέρω εγώ. Ρε μαλάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίξε το χαρτί των 46 τώρα εσύ. Είναι κρίσιμη ηλικία και δεν ξέρω αν θα ζω μέχρι το Μάιο. Και εγώ φάγεις και τον Γκόμενο. Και εγώ δεν Γκόμενα. Το gender fluid ζευγάρι μου. Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Τι έχω χάσει, δεν ξέρω. Όχι, απλά θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου όταν ξεκίνησα ότι σε 20 χρόνια θα κάνω stand-up. Μπορεί να το φανταστώ νεκρό, αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλετε να πάμε στο Q&A, γιατί θα πούμε σε πολλά... Στο Q&A θα πάμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σε πολλά μονοπάτια σκοτεινά τώρα, γι' αυτό. Όχι, κάτι θα σας ρωτήσω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω, εσύ, ας πούμε, πώς ενδιαφέρθηκες να ξεκινήσεις stand-up. Γιατί εγώ το είδα σε μία αγγελία. Ήταν όλη μου η ανάγκη να πω θέλω να βγω σε μία σκηνή, γιατί... Το είχα καταπιέσει όλο αυτό, ήθελα να... Δεν είχα βγει, ρε παιδάκι μου, δεν είχα κάνει ούτε θεατρικές ομάδες ως έφηβος και αυτά και λέω θέλω να βγω στη σκηνή. Ήσουν ήδη ηθοποιός όμως. Όχι, δεν ήμουν ήδη ηθοποιός. Πρώτα ξεκίνησα στο stand-up comedy και μετά πήγα σε δραματική. Γιατί αυτά ήθελε τότε το stand-up. Δραματικές, παιδιά μου. Αυτό ήταν η πιο όχι. Και τώρα πάτε αμόρφωτοι και λέτε σαν χλαμάρες εκεί όταν μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τεχνικούς πληροφορικής να κάνουν stand-up. Τουλάχιστον έχει πάρει το πτυχίο του. Ξαναδιαλέγω το νούμερο ένα. Μπορώ να το κάνω αυτό, έχω δικαίωμα. Δικό σου είναι το show, παρουσιάζεις. Α, ναι, σωστά. Ναι, μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Χάρη, εσύ πώς ενδιαφέρθηκες να κάνεις stand-up comedy? Λοιπόν, ήμουν άνεργος και έτοιμος να αυτοκτονήσω. Όχι, όντως, ήμουν άνεργος, είχα μια πολύ αδρανή περίοδο που δεν έκανα τίποτα και είχα δει το Κάψε. Ναι. Με το Λάμπρο, που είχε αυτά τα τρίλεπτα stand-up που έκανα, γιατί κυρίως έκαναν improv στην εκπομπή. Και είδα τυχαία στο Facebook ότι έκανε σεμινάριο. Και λέω: ωραία, δεν έχω να κάνω τίποτα καλύτερο. Εντάξει, εγώ είμαι
full συνεσταλμένος, δηλαδή και με τη σκηνή είχα stage fright στην αρχή πάρα πολύ, full αγχωμένος. Αλλά λέω, θα το δοκιμάσω και άμα επιζήσω μετά την πρώτη παράσταση, θα συνεχίσω να το κάνω. Και δυστυχώς για πολύ λίγο κόσμο, ήθελα να πω, συνεχίζω να το κάνω από τότε. And here we see the open micer. Συνεχίζω ένα αστείο που πάει πάρα πολλά επεισόδια και παραστάσεις τώρα. Καλά, είπα ότι άκουσα ένα έτσι για δείγμα, δεν άκουσα όλα. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Βρήκες αυτά που ήξερες ότι θα ρίξουν το χάρι. Αν μπορούσα να είχα κάνει Control F Δημόπουλος να δω που έχετε μιλήσει για μένα, θα ακούγα μόνο αυτά. Ωραία, ερωτήσεις. Κάτσε να δω το χρόνο. Μπορούμε, μας παίρνει. Κοιτάξτε, όχι. Αν το κοινό εδώ στο ΣΕΦ έχει κουραστεί, μπορούμε να μην κάνουμε το Q&A και να πάνε σπίτια. Όχι, θα κάνουμε το Q&A για να αναγκαστούμε να πούμε κάτι αστείο και να κλείσουμε. Ναι, okay. Άρα θα μείνετε εδώ όλο το βράδυ. Το καλό που σας θέλω, ερωτήσεις. Πάμε. Ερωτήσεις. Με ανάταση χειρός. Το ξέρατε ότι θα γίνουν ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν το ξέρανε. Τους το είπα στο πρώτο μέρος. Τους το είπε. Ναι. Άρα έχουν έτοιμες ερωτήσεις. Από το πρώτο μέρος. Δεν νιώθε τώρα σαν έρθετε προετοίμαστοι σε ένα τέτοιο... Λοιπόν, κάντε όλοι μια κόλλα χαρτί. Λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, όχι. Εσύ όχι. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό, θα είναι χαρά μας να τις απαντήσουμε. Μπούπα. Ορίστε, να, υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλει να ρωτήσει το χάρι. Θα επαναλαμβάνω Ωραία. Εγώ την ερώτηση για να γραφτεί. Γαμώ τον Πλόφαρα, γιατί ρωτάς. Δεν έχω ιδέα γιατί. Ναι, βέβαια, sorry. Έχεις όνομα να σε απευθύνουμε. Γεια σου, Αλέξανδρο. Ένα χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο. Θα λέω ότι λες για να περνάει στο αρχείο αυτό. Γιατί το Περιστέρι το πέταξε στα σκουπίδια και δεν απλά του άλλαξε μπαταρίες. Ωραία. Γιατί πέταξε το Περιστέρι στα σκουπίδια και δεν του άλλαξε απλά μπαταρίες. Γιατί δεν είχα 5 ευρώ για μπαταρίες. Είσαι από τότε άνεργος, δεν έχω καταλάβει. Βλέπεις τι κάνουμε εδώ, έτσι. Καλά, εγώ εμένα το λες. Δεν ζεις με αυτά. Έχω ανοίξει μπλοκάκια, φυλακή θα πω. Λοιπόν, επόμενο. Έχεις κάτι άλλο? Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση. Παρακαλώ. Και συγγνώμη για την απάντηση. Το όνομά σου? Ένα χειροκρότημα για τον Χρήστο, λοιπόν, που τολμάει. Η αγαπημένη metal μπάντα ολονών. Η δική μου. Δημήτρη, ακούς metal? Βάγνερ. Μπαντάρα. Γερμανικό θράς είναι αυτό που είπε. Βάγνερ. Βάγνερ. Βάγνερ και Μπαχ. Είναι καθαρό metal. Εντάξει, και Μουσόρσκι. Υπήρχε Σεμπάστιαν Μπαχ τραγουδιστής? Υπάρχει, ναι, ακόμα. Ναι, δεν πέθανε. Δεν ξέρουμε πότε θα ακούσετε αυτό το podcast, οπότε δεν ξέρουμε. Υπάρχει ακόμα τάχη με τη Βάσια Τριφύλλη. Πρέπει να απαντήσω σοβαρά τώρα εγώ. Δεν έχω μία, δεν ξέρω. Δεν αλλάζει, δεν ξέρω. Στην εφηβεία μου με επηρέασαν πάρα πολύ διάφορα punk κινήματα. Τεστών και η System of a Down, αν σου κάνει αυτό κάτι. Τι λέει? Είπε η System of a Down. Ναι. Ναι. Όχι, δεν το περίμενα αυτό από το Στέλιο. Ποιο? Το System of a Down. Γιατί? Περίμενα να πεις εγώ Dream Theater, έστω, κάτι πιο μπουμερικό. Η Dream Theater ήταν πιο μετά στη ζωή μου, που είχα προβλήματα ψυχολογικά, οπότε okay. Έβαζα αυτό και έλεγα υπάρχουν και χειρότερα από μένα. Δεν είναι. Ωραία. Τους γουστάρω τέρμα, πήρανε και Grammy αυτό. Είναι μια νίκη! Είναι μια νίκη στο κατεστημένο! Πότε ναι. Το πήραν? Προχθές, πότε ήταν. Α, μαζί με το Louis C.K. το πήραν. Ναι, με το Louis C.K. Όχι, ρε, όχι Grammy, δεν πήρε ο Louis C.K. Πήρε Grammy. Την παρακολουθήσατε. Δεν πάρει χαμπάρι ότι ο Louis C.K. Ποιος είναι ο Louis C.K. για αρχή. Ο Louis C.K. έκανε μια παράσταση στην οποία έλεγε πέρασα δύσκολα, με κάναν cancel και του δώσανε Grammy. Μισό λεπτάκι, το Grammy δεν είναι για μουσική, ρε παιδιά. Best comedy album. Α, εντάξει. Best comedy album. Έχει πάρει τρία. Γιατί το τρίτο του. Γιατί δεν το πήρε ο Bob Burnham? Το πήρε ο Bob Burnham το μουσικό. Όχι, ο Bob Burnham δεν το πήρε γιατί δεν έδειχνε το πουλί του συχνά σε γυναίκες. Οπότε τα Όσκαρ δεν ήξεραν. Είναι λευκός, δεν δείχνει το πουλί του. Πρόβλημα. Ας πάμε με έναν. Έλα. Στα Όσκαρ είχε πρόβλημα ο Bob Burnham. Και μετά τα Γκράμι είπαν ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Όσκαρ. Δεν είμαστε σαν γιαγιάδες με διάσηση που απλά δεν. Λένε ό,τι να είναι. Όχι. Το 1934. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μάθω πώς λειτουργεί η Ακαδημία, γιατί παρατσάκ να βρισκόμουν στο Χόλιγουντ. Μην ξεχνιόμαστε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, να κλείσουμε σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σε αυτό το ταξίδι σουρεαλισμού, δράματος σε κάποια φάση, τρένα, Ολυμπιακός και Μάρκος Εφερλής. Δεν ξέρω αν το σώσαμε. Θα ήθελαμε ένα χειροκρότημα για εσάς, γιατί είστε εξαιρετικό κοινό. Ένα χειροκρότημα για τον Χάρη Ταρζάνο. Ένα χειροκρότημα για τον Βουνό, τον Δημήτρη Δημόπουλο. Ένα χειροκρότημα για τον Ορφέα και τα παιδιά που δούλεψαν εδώ και να σερβίρουνε και να έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Το Βασίλη στον ήχο. Και το λέω εδώ για να γραφτεί, παρόλο που δεν ξέρω πότε θα βγει, όλο το Μάιο από τις 11 μέχρι τις 20... 11, 18 και 25 Τετάρτες θα κάνουμε live μαρμελάδες με καλεσμένους, εννοείται, καλή ώρα. Και έχουμε ετοιμάσει και έχουμε βγάλει ένα κάτι σαν τηλεπαιχνίδι. Οπότε θα βάλουμε... Ραντεβού στα τυφλά, όχι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι ραντεβού, όχι, είναι όντως. Έχουμε φτιάξει, οπότε θα υποβάλουμε σε εξαιρετικά βασανιστήρια τους καλεσμένους, κάτι που θέλαμε να κάνουμε και στο Δημήτρη το Μάιο, αλλά το γλίτωσε. Με απλά... μεγάλη μου χαρά να ξαναέρθω, ναι, να υποβληθώ στα μαρτύρια, ναι. Έτσι, θα είμαι με το δικηγόρο μου. Δεν χωρίσαμε ακόμα, Δημήτρη. Εντάξει, εγώ σας αφήνω να το λύσετε μόνοι σας. Ωραία. Να πλακάρω κι εγώ τη βιντεοσκόπηση. Εσύ πρέπει να πεις τα δικά σου τώρα. Λοιπόν, εν πρώτης να ευχαριστήσω κι εγώ πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε. Ναι, ευχαριστώ. Αν και δεν υπήρξε κανείς να κάνει ερώτηση στον καλεσμένο, Ρουντ, εντάξει. Ολόκληρο γήπεδο μπορεί να μην τους είδαμε. Αυτό, σωστά. Να, το ένα χέρι σωστά, εκεί. Σωστά. Αλήθεια. Παρακαλώ. Το όνομά σου. Είναι Μυρτό. Μυρτό, ένα χειροκρότημα για τη Μυρτό. Έλα, μη λιποψυχάτε, τελειώνουμε. Εντάξει, πάμε. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την όπερα και τα λιμπρέτα, τις λιμπρέτες, το λιμπρετάν, δεν ξέρω πώς... Λοιπόν, πώς το αποφάσισα. Δεν το αποφάσισα ακριβώς, δηλαδή θέλω να σου πω ότι το μουσικό θέατρο είναι μια άλλη μου μεγάλη αγάπη, το οποίο προσπάθησα να μάθω να τραγουδάω. Όταν τα κατάφερα, κατάλαβα πόση μεγάλη ευθύνη είναι αυτή απέναντι στην τέχνη αυτή και είπα, όχι, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το αναλάβω. Αλλά είχα ξεκινήσει μεταφράζοντας διάφορα τέτοια και κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν μια πρόταση για να δουλέψω στο εξωτερικό, η οποία τελεσφόρησε, έτσι, από έναν φίλο μου συνθέτη, ο οποίος μου είπε, Δημήτρη, θα κάνουμε μια όπερα στη Γερμανία, στο Βερολίνο, όπου θέλουν από το θέατρο έναν άνθρωπο να διασκευάσει το λιμπρέτο της Αΐντα του Βέρντι στα ελληνικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Και μου λέει, πιστεύεις μπορείς να το κάνεις? Λέω, δεν ξέρω, πάμε. Οπότε έπεσα στα βαθιά κάνοντάς το. Και αυτό έφερε διάφορες άλλες δουλειές. Είμαι πάρα πολύ διχασμένος ώρες-ώρες σε σχέση με το ποια είναι η τέχνη μου τελικά. Και απλούστατα μιλώντας με μία φίλη δημοσιογράφο μου λέει, είσαι storyteller. Απλώς έχεις διαφορετικά μέσα να αφηγείσαι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω στο μουσικό θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί με φέρνει στα ίσα μου. Εκεί που υπάρχει όλη η μοναξιά του stand-up, που είσαι μόνος σου, να γράψεις, να κάνεις πρόβα, να πάρεις όλη την ευθύνη της επιτυχίας της παράστασης ή της αποτυχίας της παράστασης και τα σχετικά, ξαφνικά βρίσκεσαι με συνεργάτες, με χοροδίες, με ορχήστρες και πρέπει και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ο πιο σημαντικός, είσαι ένας της ομάδας. Οπότε με φέρνει λίγο στα ίσα μου αυτό. Και... Σε αντίθεση με εμάς, έτσι, να το πούμε και αυτό. Επειδή έπεσες και αυτό. Αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια καλό σας. Πάσχα, δεν ξέρω τι λένε. Γεια σας.